Καλημέρα από το σπίτι μας, το Πατρικό. Μια κυριακάτικη βόλτα στις Φιλαδέλφια στα μέρη. Και ξεκινάμε όπως πάντα από την υπογειοποίηση στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Χθες το απόγευμα είπα να ανοίξω τα αρχεία που αφορούσαν φωτογραφίες και βίντεο από τα 14 χρόνια που ο χώρος ήταν οικόπεδο και πραγματικά μπορώ να πω συγκινήθηκα με αυτά που είδα και αυτά που άκουσα στα βίντεο, ότι περάσαμε 14 χρόνια ανάμεσα σε χαλάσματα και ξερόχορτα, ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια του μυαλού, όχι πως ξεχάστηκαν ποτέ και ούτε πρόκειται, αλλά όταν τα ξαναβλέπεις και σε συνδυασμό με το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, νιώθεις κάπως παράξενα, περίεργα. Κάθε γωνιά αυτού του χώρου θυμίζει και κάτι, όχι τόσο πολύ όσο ήταν γήπεδο, γιατί οι αναμνήσεις μας από το γήπεδο μπορεί να είναι διαφορετικές του καθενός από μας, αλλά είναι παράλληλα τόσο κοινές. Αλλά όσον αφορά την κατεδάφιση του Νίκος Γκούμας και όλα τα χρόνια και ό,τι ακολούθησε μέχρι το όνειρο να ξαναγίνει πραγματικότητα. Πραγματικά έβλεπα όλες αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάναμε τόσα πράγματα. Και πού? Μέσα σε ένα οικόπεδο. Ειλικρινά και εγώ απορώ και με μένα και με τα υπόλοιπα παιδιά που ακολούθησαν αυτή τη τρέλα, γιατί τρέλα ήτανε να πηγαίνω έρχεσαι συχνά πυκνά σε ένα οικόπεδο μέσα. Στιγμές μαγικές, στιγμές που μία φορά στη ζωή μας τη ζήσαμε. Για παράδειγμα, ένα που μου έρχεται στο μυαλό, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εδώ, στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου, είναι το σημείο που υπήρχε ο παλιός μαντρότυχος, στο ίδιο σημείο που βρίσκεται ο καινούριος. Και λίγο πιο πέρα, θα το δούμε σε λίγο, ήταν μια παλιά είσοδος για το Άλσος, από την οποία πηγαίναμε για να πάμε στις θύρες 3, 1, 2. Σε αυτό εδώ το σημείο ήταν περίπου. Εδώ βλέπουμε το καινούριο μαντρότυχο. Κάπου εδώ λοιπόν υπήρχε αυτή η είσοδος. Ήταν πιο μέσα λίγο. Εδώ λοιπόν παρκάραμε τα αυτοκίνητά μας. Και βγάζαμε κάθε Γενάρη τραπέζια, καρέκλες, όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ, να το πω έτσι, για την κοπή της πίτας. Και μπαίναμε με τα πόδια φορτωμένοι, άλλος με καρέκλες, άλλος με τραπέζι, εγώ με την πίτα στο ένα χέρι και τη μακέτα στο άλλο, και προχωρούσαμε παράλληλα περίπου με αυτά εδώ το χώρο. Κάπου εδώ πρέπει να ήταν για να πάμε στο Δικέφαλο να ετοιμαστούμε για να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας. Είπαμε, κάθε γωνιά αυτού του χώρου θυμίζει και κάτι. Εδώ υπήρχαν κάποια συντρίμμια
του παλιού γηπέδου από τη θύρα 3, ανάμεσα σε κάτι ξερόχορτα, κάτι μελίσια που υπήρχαν για ένα διάστημα. Λίγο πιο κάτω υπήρχε η βάση του ενός από τους προβολείς του Νίκος Γκούμας. Κάπου εδώ ήτανε. Όλες αυτές οι αναμνήσεις, όλα αυτά που περάσαμε, τα ζήσαμε μία φορά. Γιατί η κατεδάφιση γηπέδου μία φορά βλέπεις με τα μάτια σου. Στιγμές σε ένα οικόπεδο μία φορά ζεις στη ζωή σου. Και την ανέγερση του ναού και πάλι από το μηδέν μία φορά τη βλέπεις. Και θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Ευλογημένοι θα έλεγα. Η βόλτα μας στην Αγιά Σοφιά και στις αναμνήσεις από το οικόπεδο συνεχίζονται. Εδώ στη γωνία υπήρχε τμήμα του Μαντρότυχου, το οποίο από τη δεξιά πλευρά, όπως κοιτάμε τώρα, συνέχιζε και ξεχώριζε το γήπεδο από το σταθμό μεταφόρτωσης σκουπιδιών. Σε εκείνο το σημείο περίπου που είναι το εξωτερικό κτίριο, εκείνο το Νοέμβρη του 2003, 23 πρέπει να ήταν αν θυμάμαι καλά, ημέρα Τετάρτη, μετά το πρώτο συλλαλητήριο από την σκεπαστή στο Δημαρχείο, είχα γράψει εκείνα τα συνθήματα. Δεν ξεχνάω τον ναό, περιμένω το παλάτι, ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά ξεριζωμένη. Γήπεδο τώρα. Θα το λέω πάντα, κάθε γωνιά, τόσα χρόνια μετά, μία ανάμνηση. Όχι μία, πολλές, πάρα πολλές. Αναμνήσεις 14 χρόνων. Απίστευτο και όμως πραγματικό. Και ευχαριστώ το Θεό που τις έζησα. Σε αυτόν εδώ το χώρο, εντός του Άλσους, έξω από την περίμετρο του γηπέδου, αυτό που έχω να θυμάμαι είναι, τι άλλο, η κατεδάφιση του σταθμού μεταφόρτωσης σκουπιδιών. Φοβερές ημέρες εκείνες, πραγματικά. Βλέπουμε όλο το χώρο πλέον πως είναι τώρα. Αλλά εδώ είναι όλο το ζουμί. Εδώ είναι η συγκίνηση. Εδώ είναι η αγωνία, η λαχτάρα, η προσμονή. Όλα αυτά τα χρόνια που περιμέναμε. Άλλη μια γωνιά που ξυπνάει αναμνήσεις είναι εδώ, στο Γιώργος Μόσχος. Πέραν των στιγμών μέσα σε αυτό το γηπεδάκι, ήταν στιγμές πάνω στα χαλάσματα που είχε τρομερή θέα σε όλο το χώρο, φωτογραφίες και κυρίως αραλίκι με μπυρίτσα
πολλά απογεύματα. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας και τις αναμνήσεις μας προς την Καπαδοκίας. Άλλος ένας δρόμος με χιλιάδες αναμνήσεις. Η πιο χαρακτηριστική ανάμνηση που έχω από την πλευρά της Καπαδοκίας είναι που ένα απόγευμα έχω πάρει εκείνη την κάμερα που είχα τότε και έχω μπει μέσα στην Φυσούνα, την παλιά του Νίκος Γκούμας, από εκεί που βγαίνανε οι ποδοσφαιριστές μας, για να πάρω μερικά πλάνα. Και όπως βγαίνω από τη Φυσούνα, κάποιος ήταν εδώ στην περίφραξη και μου λέει: σήκω, φύγε από εκεί, τι κάνεις εδώ και τέτοια. Και το απαντάω έτσι πάρα πολύ απλά, χαλαρά. Του λέω: ποιο είναι το πρόβλημα? Μου λέει: είσαι σε ιδιωτικό χώρο. Το απαντάω πολύ απλά: φυσικά, και το ξέρω, στο σπίτι μου είμαι. Η συγκεκριμένη στοιχομηθεία μάλιστα περιείχε και πάρα πολλά γαλλικά, αλλά για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να τα αναφέρω. Μπορούμε όμως να τα καταλάβουμε. Μια άλλη μεγάλη ανάμνηση που έχω από αυτό το σημείο, εδώ που είναι η νέα κεντρική πύλη, είναι το 2003 στην κατεδάφιση. Εδώ που ήταν η θύρα 18 και κάπου εδώ περίπου στο κέντρο υπήρχε ο μεταλλικός δικέφαλος αετός και η μαρμάρινη πινακίδα στάδιον Νίκος Γκούμας. Θυμάμαι λοιπόν που είχε γεμίσει ο πεζόδρομος της Καπαδοκίας με χώμα, ώστε οι μπουλντόζες, οι εξκαφείς, συγγνώμη, να ανεβούν όσο πιο ψηλά γίνεται για να φτάσει την άκρη του γηπέδου. Και θυμάμαι τότε ένα τηλεφώνημα του υπευθύνου του εκείνου του εργοταξίου στον Γκρεμίτσα, τι θα γίνει με τον δικέφαλο αετό. Η μαρμάρινη ταμπέλα είχε ήδη βγει, είχε αφαιρεθεί και από την κίνηση του εξκαφέ κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να σωνόταν. Είχα γνωρίσει και τότε τους ανθρώπους που δούλευαν εδώ για την κατεδάφιση και μου τη βιδώνει και σταματάω κυριολεκτικά τον εξκαφέα, ενώ είχε γκρεμίσει ήδη τον μισό δικέφαλο. Μπαίνω εντός του χώρου, παίρνω το σήμα που είχε ήδη πέσει, το μισό κομμάτι, το βγάζω έξω, με αποτέλεσμα αναγκάστηκαν να διασώσουν και το υπόλοιπο τμήμα από τη μέση και κάτω και να μείνει το σήμα να ξαναενωθεί και να μπει στα γραφεία της τότε κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει την κατεδάφιση. Τα λέω πάρα πολύ περιεκτικά, γιατί αν κάτσω να περιγράψω πραγματικά και με λεπτομέρεια όλα αυτά, το βίντεο θα είναι ημερών. Σίγουρα όταν με το καλό τελειώσει το έργο, θα υπάρχουν πολλά αφιερώματα σε εκείνες τις στιγμές
πάρα πολλά βίντεο από το παρελθόν, από τα 14 χρόνια που ο χώρος εδώ ήταν οικόπεδο. Από πάρα πολλές εκδηλώσεις, μία εκ των οποίων ήταν τι άλλο, εδώ μπροστά, στη σκεπαστή μπροστά, να το πω καλύτερα, τα συλλαλητήρια. Με τη μακέτα στο χέρι, τραγούδι με όλα τα αδέλφια, εδώ ακριβώς, συσκεπαστή μπροστά στη Φοκόν. Πρώτο συλλαλητήριο, αν δεν κάνω λάθος, 23 Νοεμβρίου 2003. Από τη σκεπαστή πορεία στο Δημαρχείο. Άλλο ένας χώρος με δεκάδες στιγμές και αναμνήσεις και από το γήπεδο και από το τότε οικόπεδο. Ένας χώρος με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένος. Ο χώρος που μεγάλωσε γενιές και γενιές και θα μεγαλώσει και άλλες τόσες. Στη σκεπαστή μπροστά να βλέπεις την 1η Ιουνίου του 2003 ένα-ένα τα τσιμέντα να πέφτουν και να σκάνε στην άσφαλτο. Τα συλλαλητήρια. Στιγμές μαγικές. Τι έχουμε εδώ? Καλώς το να. Καλημέρα στον ναό. Καλημέρα στους αγγιζίδες ανά τον κόσμο. Έσκασε και η αεροπορία. Πάντα σκάει. Εδώ παρέα με το πεζικό. Αυτά πάνε μαζί. Έτσι ακριβώς. Εδώ σήμερα είναι ένα βίντεο αναμνησάτο που λέει και ο Μάικλ. Γιατί χθες καθόμουν και έβλεπα κάποια βίντεο και φωτογραφίες από τα 14 χρόνια που ήταν οικόπεδο. Και όπως καταλαβαίνεις, επηρεάστηκα κάπως από αυτά που έχουμε ζήσει. Πάνε αυτά, τα πάνε αυτά. Σίγουρα, σίγουρα. Περνάμε. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ τα έζησα λίγο παραπάνω στο οικόπεδο. Ο καθένας με το οπότε πρέπει να τα έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Και να τα μοιράζομαι βέβαια με όλους εσάς. Και θα έρθει η ώρα, πιστέψτε μου, που θα τα μοιραστούμε όλα μαζί. Γιατί όπως έχουμε πει, θα υπάρξουν και πολλές εκπλήξεις στο μέλλον. Αυτό είναι σίγουρο. Μία έκπληξη μόλις είδα και εγώ εδώ. Αυτή ακριβώς. Αυτή είναι μία πινακίδα που ήταν τοποθετημένη από την πλευρά της πυλώνιας οδού, για να καταλάβετε, πάνω στα σειρματοπλέγματα που υπήρχαν τότε στο οικόπεδο. Και δεν ξέρω, ένα απόγευμα την ξύλωσα και την πήρα σπίτι να τη φυλάξω. Έμεινε χρόνια στο σπίτι έως την ημέρα εκείνη που έγινε η μεγάλη γιορτή εδώ και την ξαναέφερα, την επέστρεψα εδώ που ανήκει, γιατί σίγουρα αυτός ο χώρος από οικόπεδο θα γινόταν κάποια στιγμή εργοτάξιο. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, μετά από πολλά χρόνια την ξαναβλέπω εδώ. Η βόλτα μας στο ναό και τις αναμνήσεις ολοκληρώνεται κάπου εδώ. Από τη συμβολή Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών. Η μεγάλη πλατεία για τα μεγάλα πανηγύρια. Αυτό ακριβώς.
σίγουρα θα γίνουν στο μέλλον βίντεο με όλα αυτά που έχουν συμβεί στα 14 χρόνια που ο χώρος εδώ ήταν ένα παρατημένο στο έλεος του Θεού οικόπεδο, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα μοιραστώ μαζί σας όλες αυτές τις αναμνήσεις. Απλά σήμερα το βίντεο ήταν κάπως περίεργο, να το πω έτσι, και η αιτία ήταν η χθεσινή μου βόλτα στους σκληρούς δίσκους, οι οποίοι περιέχουν αμέτρητο υλικό. Αυτό ακριβώς. Πραγματικά είναι αμέτρητο, ούτε εγώ το περίμενα. Θα τα μοιραστούμε όλα αυτά στο μέλλον, να είστε σίγουροι. Και από εδώ και πέρα, όπως δείτε. Και μέχρι τότε βέβαια που θα έρθει αυτή η ώρα, το μέλλον είναι εδώ. Το παρελθόν θα μας θυμίζει πάρα πολλά, αλλά όλα γίνανε γι' αυτό εδώ. Και όπως βλέπουμε τον προγραμματισμό της ομάδας, βλέπουμε πάμε καλά. Για να δούμε. Εγώ αισιοδοξώ όπως πάντα, άκου να δεις. Θα σου πω ειλικρινά. 14 χρόνια πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα γίνει ποτέ γήπεδο εδώ. Ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω πώς, είχα την αντίθετη γνώμη. Πάντα έλεγα ότι εδώ θα γίνει. Η δικιά σου διέστηση. Λοιπόν, όταν έχεις αντέξει 14 χρόνια χωρίς γήπεδο, είναι σίγουρο ότι αυτά σου φαίνονται παιχνιδάκι. Έτσι ακριβώς. Τα πρωταθλήματα θα έρθουν. Υπομονή θέλει. Θα σου πω. Βασικά, Γιώργο, δεν θέλω πρωτάθλημα. Θέλω η ομάδα να παίζει μπάλα. Το πρωτάθλημα έρχεται. Όλα θα έρθουν. 14 χρόνια εδώ που ήταν οικόπεδο, έκανα υπομονή και επιμονή. Ακριβώς. Αυτό θέλει. Όπως όλος ο κόσμος. Αυτό θέλει. Και όλα θα αλλάξουν. Εδώ σίγουρα θα αλλάξουν όλα. Αυτό είναι σίγουρο. Το νιώθω και το λέω πραγματικά. Θα τρέμει η γη εδώ πέρα. Ήδη τρέμει. Δεν ξέρω αν νιώθεις κάτι. Τρέχουν τα νερά από το Μαγκανοπήγαδο. Α, τα νερά του Μαγκανοπήγαδο δεν είναι, έκατσα να το ρίχνουμε κιόλας. Εδώ ακριβώς. Η αντλία δουλεύει, η μπαλαντέζα είναι από εκεί. Μη μου λες τώρα σήμερα τέτοια πράγματα, άσε να το ευχαριστηθούμε λίγο. Αυτά από εβδομάδα. Έχουμε τους ειδικούς. Έτσι. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η βόλτα. Ευχαριστούμε όλους που συνταξιδεύετε μαζί μας αυτό το μαγικό ταξίδι. Ραντεβού που αλλού, εδώ, να το γιορτάσουμε. Ζήτω η ΑΕΚ. Πάντα. Από το σπίτι μας, το πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. ΑΕΚΑΡΑ για πάντα.